Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η Μάγισσα». Μετά τα επαναλαμβανόμενα οράματα που τη βασανίζουν, η Θεοφανό δεν μπορεί άλλο να κρατά το στόμα της κλειστό. Αναγκάζεται να ομολογήσει τον Μιχαήλ και τον Μάρκο το χάρισμά της και ο πρώτος αποφασίζει να το εκμεταλλευτεί για να φτάσει στο δολοφόνο του μωρού. Με την ίδια υπόθεση όμως καταπιάνεται και ο Ανδρέη, ο οποίος μένει πια στον πύργο των Λασκαραίων και αναπόφευκτα μαθαίνει και τα μυστικά τους. Καθώς μπαίνει όλο και πιο βαθιά στα ενδότερα της οικογένειας, η μυστηριώδης υπόθεση της δολοφονίας κεντρίζει το ενδιαφέρον του και αρχίζει να ψάχνει στοιχεία που ενδεχομένως να οδηγήσουν τον ένοχο. Παρ' όλα αυτά, η μεταξία συνεχίζει να πιστεύει ακράδαντα ότι η Θεοφανό σκότωσε το μωρό και μια που όλοι οι άλλοι δεν δείχνουν να την πιστεύουν, αποφασίζει να κάνει τη ζωή της υπηρέτριας κόλαση. Το κλίμα στο αρχοντικό είναι ήδη τεταμένο και τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα όταν ο Τζανής επιστρέφει από το ταξίδι του και μαθαίνει για την απόφυξη του πατέρα του. Την ίδια στιγμή, στο σπίτι των Γερακάριδων προμηνύεται θύελα, αφού ο Πετρούνης έχει πάρει την απόφαση να ακολουθήσει το Θεό και το εκμυστηρεύεται αρχικά στον Παπανικόδημο. Αυτός αναλαμβάνει να μιλήσει στους δικούς του και να τους προετοιμάσει, όμως οι φόβοι του επιβεβαιώνονται. Ο Σπύλιος γίνεται έξαλλος με το γιο του και με τη βοήθεια του Θράσου αποφασίζει να πάρει μέτρα. Η Θεοφανό νιώθει τύψεις για όλα όσα έκανε με τα λόγια της και ξεσπά στο Μάρκο, ενώ ο Ανδρέη βρίσκει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο προδότης ήταν κάποιος που κυκλοφορούσε μες στον πύργο. Μεταφέρει τα στοιχεία αυτά στο Μιχαήλ και οι Λασκαραίοι ανησυχούν ότι ο φόνος του βρέφους ήταν μόνο η αρχή. Και αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος που το αρχοντικό είναι αναστατωμένο, καθώς ο Μάρκος εκδηλώνει πια ξεκάθαρα τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο πατέρας του έδειξε έβνοια στον Τζανί. Το ίδιο κιόλας βράδυ ο Κανέλος πέφτει στα χέρια του Θράσου και του Μόφορη και αναγκάζεται να δεχτεί τη ρυψοκίνδυνη συμφωνία που του προτείνουν. Όμως για να τη φέρει σε πέρα θα χρειαστεί τη βοήθεια του Ανδρέη.